Ματωμένος γάμος. Το θεατρικό αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Πρωτότυπη μουσική Αλκίνος Ιωαννίδης. Στο ρόλο της μάνας η Μαρία Τζομπανάκη. Να μην μιλάς και να καίγεσαι. Μεγαλύτερη κόλαση δεν υπάρχει. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί γιατί θυμάσαι που λέγαμε ότι καλό ποιοτικό θέατρο επιστρέφει. Επιστρέφει για τα καλά. Ναι. Και μάλιστα έρχεται και ο Ματωμένος γάμος στην Κρήτη μας, σε Ηράκλειο και Χανιά, με τη Μαρία Τζομπανάκη. Ένα έργο καταπληκτικό, σκηνοθετικά άρτια δημιουργημένο, φτιαγμένο. Και ανυπομονώ βεβαίως να πάμε να δούμε θέατρο, καλό θέατρο. Θέλεις όμως πριν να γνωρίσουμε το σκηνοθέτη για να μάθουμε όσες πληροφορίες θέλουμε και να μας πει και εκείνος κάποιο twist που μπορεί να έχει κάνει. Βεβαίως, στην παράσταση. Σκηνοθέτης του Ματωμένου γάμου, ένας άνθρωπος νεότατος σε ηλικία, του τα είπαμε προηγουμένως, δεν περιμέναμε. Δεν αντέχω, εμείς ήδη αφού ξέρεις τώρα, δεν είναι εύκολο. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, σημασία έχει το ότι το θέατρο καταφέρνει τελικά να σε κρατάει σε μια νεανικότητα, να κρατάει μια νεανικότητα στο πρόσωπό σου. Λοιπόν, Νικορέστης Χανιωτάκης, σκηνοθέτης, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Αν και είναι η πατρίδα μου εδώ, το Ηράκλειο, οπότε νιώθω κι εγώ οικία. Δεν ζεις εδώ. Όχι, δεν ζω μόνιμα εδώ, ζω μόνιμα στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι εδώ, το Θραψανό. Το Θραψανό! Ναι. Και επιστροφή τώρα στα Πάτρια η Δάφνη. Ναι, είμαι πολύ συγκινημένος γι' αυτό. Και με εξαιρετική παράσταση που να σου πω την αλήθεια, επειδή σίγουρα την έχουμε δει, έχουμε διαβάσει κάτι για αυτήν. Είναι κρίμα που είναι παρεξηγημένη και κάποιος θεωρεί ότι είναι πολύ στενάχωρη μόνο από τον τίτλο. Έχει χιούμορ, έχει διασκέδαση, έχει ατάκες. Βέβαια, ο τίτλος έχει δύο λέξεις. Είναι ματωμένος, αλλά είναι και γάμος. Όλοι μένουν στο ματωμένο, νομίζω. Ναι. Αυτό τον προσδιορισμό. Κακός. Και έχει πολύ χιούμορ το έργο. Και είναι και μεσογειακό. Το έχει γράψει ο Λόρκα. Ένας συγγραφέας που ζούσε στη Γρανάδα. Στο νότο δηλαδή της Ισπανίας, ένα μέρος που είναι σαν την Κρήτη. Έχει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, γλεντάνε πολύ στους γάμους, έχει πάρα πολλά κοινά. Και μάλιστα επειδή το έργο δεν έχει ονόματα, ούτε τοποθεσίες, ούτε ονόματα στους ρόλους. Υπάρχει η μάνα, ο πατέρας, η πεθερά, η νύφη, ο γαμπρός, μόνο ο Λεωνάρδο έχει όνομα. Ναι, ούτε όμως το μέρος ποτέ του δίνει τίτλο, του δίνει κάποιο όνομα. Οπότε θα μπορούσε κάλλιστα να διαδραματίζεται εδώ στην Κρήτη. Όλη η υπόθεση. Mm-hmm. Πάρα πολύ εύκολα και σήμερα, στις μέρες μας. Ούτε χρόνο έχει. Οπότε είναι ένα έργο μεσογειακό, έχει πολύ ταπεραμέντο, πολύ χιούμορ, γλεντάνε στο γάμο, περνάνε πολύ ωραία, έχει μουσικές, τραγούδια για το μεγαλύτερο μέρος του έργου. Το κακό γίνεται στο τέλος. Εκεί έρχεται το αίμα. Mm-hmm. Λοιπόν, μια ιστορία πάθος, ωστόσο. Βεβαίως. Έτσι. Που έχει και ένα έντονο λυρισμό γενικότερα η παράσταση. Αν σκεφτούμε ότι συνεχώς το τραγούδι είναι ένα στοιχείο το οποίο συνοδεύει τις σκηνοθετικές οδηγίες και βεβαίως όλο το υποκριτικό ταπεραμέντο των ηθοποιών. Μουσική Αλκίνος Ιωαννίδης. Έτσι. Και τι χρειάζεται από ένα σκηνοθέτη προκειμένου να έρθει να αποδώσει στο όλον του, βεβαίως ένα έργο του Λόρκα, που έχει μέσα την κωμωδία, έχει το σπαραγμό, έχει την ιστορία πάθους και έχει και μια έντονη λυρικότητα, όπως είπαμε προηγουμένως. Και δεν είχε μουσική. Τώρα έχει μουσική. Τώρα έχει. Ναι. Δεν τώρα είχε όμως. Είχε και παλιότερα, όταν το ανέβασε ο Κούν, είχε τη μουσική του Χατζηδάκη. Του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι μια μουσική που έχει στιγματίσει το έργο. Και μάλιστα ο Αλκίνος Ιωαννίδης, όταν μιλήσαμε πρώτη φορά, γνωριστήκαμε για το έργο. Δηλαδή τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: θέλω να κάνω αυτό το έργο, θέλω να κάνεις τη μουσική. Δεν γνωριζόμασταν πριν. Μου λέει: κοίταξε να δεις. Μου λέει: εμένα όνειρο ζωής μου, όταν ήμουν παιδί, ήταν να γίνω γαμπρός. Δηλαδή, που είναι ο πρωταγωνιστής του έργου, ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ήταν να γίνω γαμπρός. Και το αγαπημένο μου τραγούδι είναι του Μάνου Χατζηδάκη από αυτό το έργο. Επειδή το έχει συνδυάσει στο μυαλό του. Ναι, και το τραγουδούσε στις συναυλίες του. Λέω, τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση λοιπόν, να πάμε να το κάνουμε μαζί. Και έτσι ενώθηκαν τα στοιχεία. Η πρόκληση για το σκηνοθέτη είναι να ενώσει όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και να μπορέσει να δώσει σε όλους τους πρωταγωνιστές, τους συντελεστές το όραμα για να μην κάνουμε ακόμα μια παράσταση, αλλά να κάνουμε την αμέσως επόμενη, το επόμενο στάδιο που θα μας αναβαθμίσει όλους και θα μας πάει παρακάτω και ως ανθρώπους και ως καλλιτέχνες. Και όλοι συσπηρώθηκαν σε αυτό το πράγμα. Όλοι, και οι ηθοποιοί και ο Αλκίνος πάρα πολύ, που είναι βασικό κομμάτι της παράστασης. Το κομμάτι λοιπόν, το έργο έχει λυρικότητα πάρα πολύ, έχει έμετρο στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σαν να σου κλείνει το μάτι ο Λόρκα και να σου λέει: εδώ θέλω μουσική. Και ο Αλκίνος μελοποίησε, αυτή είναι η διαφορά του Χατζηδάκη, μελοποίησε όλα τα έμετρα μέρη. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή του κειμένου που φώναζαν ότι θέλουν μουσική. Έκανε πάρα πολύ δουλειά. Και άρα μιλάμε για μια γεμάτη παράσταση. Πολύ. Και η μουσική παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς. Μπράβο. Δεν υπάρχει τίποτα προεχογραφημένο. Όλη η μουσική επί σκηνής από τους ηθοποιούς.
Και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι η πρωταγωνίστρια, η μάνα, είναι η δική μας η Μαρία Τζομπανάκη, που την αγαπάμε, τη λατρεύουμε, την έχουμε ξεχωρίσει για όλη της την πορεία, για το έντονο ταπεραμέντο της, το κριτικό ακόμη περισσότερο. Πώς είναι η συνεργασία τώρα με τη μεγάλη Μαρία Τζομπανάκη? Υπέροχη. Εντάξει, μιλάμε και την ίδια γλώσσα και κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά με τη Μαρία. Ενωθήκαμε τώρα για το ματωμένο γάμο και είμαι πολύ συγκινημένος που την έχω γνωρίσει. Είναι μια γυναίκα, αυτό που βλέπετε είναι, μια περήφανη μάνα. Είναι σπουδαία. Είναι μια σπουδαία γυναίκα με πολύ έχει γεμάτο εσωτερικό κόσμο. Νιώθεις ότι έχει πολλούς χυμούς αυτή η γυναίκα. Βγάζει μια αυτοπεποίθηση, λέω, δεν έχω γνωρίσει όταν τη συνάντησα. Τι αυτοπεποίθηση είναι αυτή που έχεις? Σε κάνει και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Έχει μια αδύναμη αυτή η γυναίκα και είναι τρομερά δοτική. Αυτό στο θέατρο είναι σπάνιο, ξέρετε. Δηλαδή, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι μεγάλες πρωταγωνίστες, ειδικά οι γυναίκες, το να έχουν. Ο πρώτος τους λόγος να είναι γλυκός και καλός απέναντι στις άλλες γυναίκες, δεν θεωρείται δεδομένο. Δεν το συναντάς εύκολο. Όχι. Εύκολα. Η Μαρία είναι γενναιόδορη. Αυτό είναι μεγάλο χαρακτηριστικό της. Και ως ηθοποιός, αλλά και ως άνθρωπος. Και η κυρία Τζομπανάκη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την κριτική μουσική και νομίζω είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην παράσταση. Καθώς είπαμε προηγουμένως, ότι είναι μια παράσταση που συνοδεύεται έτσι από. Και πολλά στοιχεία Κρήτης. Δηλαδή πέρα από την. Α, έχει. Πολλά στοιχεία. Έχει, γιατί. Και η μουσική του Αλκίνου Ιωαννίδη που είναι από την Κύπρο. Αλλά έχει παίξει πολλές φορές και στην Κρήτη. Μας συνδέει κάτι με την Κύπρο. Είμαστε εκεί δύο από νησιά. Η Μαρία Τζομπανάκη, εγώ, το κείμενο του Λόρκα που είναι από τη Μεσόγειο, μεσογειακό. Όλα οδηγούν, συντελούν στο να θυμίζει πολύ Κρήτη η παράσταση. Όπως και η ιστορία. Δηλαδή, εδώ στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε βιώσει και βεντέτες, έχουμε βιώσει και πόνο και θλίψη και θρήνους. Όπως και το θρήνο τον βιώνουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ο σπαραγμός της μάνας. Εγώ, όταν ήμουν στο χωριό, θυμάμαι ακόμα σπαραγμούς μανάδων που χάσαν το παιδί τους. Που δεν υπάρχει πιο μεγάλο πένθος από αυτό. Είναι το πιο ισχυρή απώλεια το να χάνεις το παιδί σου. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Αυτό το βλέπουμε στο έργο. Η Μαρία Τζομπανάκη υποδίεται ένα ρόλο της, το ρόλο της μάνας, που είναι το μεγαλύτερο σύμβολο που υπάρχει στο παγκόσμιο θέατρο, που έχει χάσει και τα δυο της παιδιά και τον άντρα της. Τον χάρηκε μόνο 3 χρόνια τον άντρα της. Και το έργο ξεκινάει από εκεί. Με αυτή τη χαροκαμένη μάνα. Και μέσα σε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως βλέπουμε και το χιούμορ και το ταπεραμέντο του μεσογειακού, αλλά και το θρήνο. Τα έχει όλα, έχει πάθος το έργο. Αυτό είναι που είπες πριν. Πάθος. Δεν λείπει τίποτα από την παράσταση, ειλικρινά, και ακόμη και αν κάποιος δεν έχει δει κάποια εκδοχή ποτέ, ή αν δεν έχει διαβάσει, είναι ακριβώς αυτή η ευκαιρία που θα πρέπει να αρπάξουμε όλοι για να μπορέσουμε να την παρακολουθήσουμε σε όποιο σημείο της Κρήτης εξυπηρετεί τον καθένα από εμάς. Γιατί είναι κάτι που θα σου μείνει. Θα περάσεις καλά, θα περάσεις όμορφα, θα γελάσεις. Στο τέλος ενδεχομένως και λίγο να στεναχωρηθείς, αλλά είναι αυτό που είναι και η ζωή. Αυτό είναι και τα πάντα. Τα πάντα έχει η ζωή. Κάποιοι λένε, μα που έχουν δει την παράσταση, τους ξενίζει που έχει χιούμορ. Αλλά η ζωή δεν έχει. Έλαντε. Το μεγαλύτερο γέλιο στις κηδείες δεν το ρίχνουμε. Πολλές φορές. Από μέσα μας δεν μας φαίνεται κάτι αστείο. Ισχύει. Μεγάλη κουβέντα αυτή και μεγάλη διαπίστωση. Έτσι, τελικά, και το πώς τελικά μπορεί να μεταφερθούν ακόμα και αυτές οι πολύ συγκλονιστικές στιγμές και εξαιρετικά οξύμορες από τη ζωή στο σανίδι. Βέβαια. Για να μπορέσει και το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με καταστάσεις τις οποίες γνωρίζει, να ταυτιστεί. Ναι. Θέλει απίστευτη μαεστρία και υποκριτικό ταλέντο, αλλά και σκηνοθετική πρωτοβουλία για να καταφέρεις να το αποδώσεις. Σε όλα τα μήκη και πλάτη. Άμα αγαπάς το κείμενο, μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αγαπήσεις το έργο. Εμείς το έργο αγαπήσαμε, αυτό μελετήσαμε και αυτό κάναμε. Και το ίδιο το έργο σε οδηγεί, σου δίνει τις απαντήσεις του. Ο Λόρκα είναι ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, που έζησε μια ζωή μεγαλειώδη. Αλλά την έζησε χωρίς να ήταν ποτέ δίθεν καλλιτέχνης. Είχε πάντα την άποψή του, όπως και εμείς τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι δίθεν ή να το θεωρήσουμε ότι κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Το να κάνεις αυτό που αγαπάς είναι το πιο σπουδαίο και το πιο απλό και πιο όμορφο τελικά. Μπράβο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που έχουμε παίξει ήδη 10 παραστάσεις και βλέπουμε το κοινό πόσο προσιλωμένο είναι. Και στα ανοιχτά θέατρα αυτό δεν είναι δεδομένο γιατί έχει πολλά ερεθίσματα. Αλλά δημιουργεί μια συγκίνηση, φαίνεται το έργο. Μάλιστα, σε μια στιγμή εμφανίζεται το φεγγάρι. Έχει και ένα μαγικό στοιχείο η παράσταση. Ένα μεταφυσικό. Πάνε στο δάσος οι παράνομοι εραστές και εκεί κρύβονται. Και εμφανίζεται το ίδιο το φεγγάρι που αν τους φωτίσει θα τους προδώσει, θα προδώσει την παρουσία τους, θα τους βρουν και θα τους σκοτώσουν. Οπότε η παρουσία του φεγγαριού παίζει τεράστιο ρόλο. Και σε κάποιες παραστάσεις υπάρχει και το φυσικό φεγγάρι. Και μάλιστα υπάρχει στο πίσω μέρος της σκηνής. Οπότε οι θεατές πολλές φορές βλέπουν το ρόλο και από πίσω το πραγματικό φεγγάρι. Και είναι ανατριχιαστικό. Μα πραγματικά εκεί νομίζω ότι δεν μπορεί τίποτα να σου αποσπάσει την προσοχή. Τίποτα. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, είσαι προσιλωμένος, δεν σε νοιάζει. Είσαι εκεί και κοιτάς ακριβώς τους ηθοποιούς και όλη εκείνη την παράσταση που εκτελείσαι μπροστά στα μάτια σου. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μονόδρομος.
Τελειώσαμε εκεί. Ματωμένος γάμος λοιπόν, άρτη αφιχθεί στην Κρήτη μας. Σήμερα νομίζω αρχίζει. Σήμερα και αύριο παίζουμε στα Χανιά. Από Χανιά, ωραία. Ξεκινάμε εκεί, μετά έρχομαστε στο Ηράκλειο. Σε ποιο χώρο, θυμόμαστε. Ανατολική Τάφρο. Ανατολική Τάφρο. Μετά παίζουμε στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Παίζουμε Κυριακή στο Κηποθέατρο, Δευτέρα, Τρίτη στην Τεχνόπολη. Αλλάζετε σημείο. Πιάσαμε και τα δύο θέατρα του Ηρακλείου. Μπράβο. Για να μην έχει κανείς παράπονο. Μπράβο. Μετά πάμε στο Λασίθι και κλείνουμε στο Ρέθυμνο, στη Φορτέτζα. Εξαιρετικά. Όλη την Τρίτη. Και να... να προοικονομήσω τώρα, εγώ δεν μπορώ. Θα έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη της κυρίας Μαρίας Ντομπανάκη εδώ στο Καλό Μεσημέρι. Την οποία βεβαίως θα την προβάλλουμε τις επόμενες ημέρες όταν θα έρθει στο Ηράκλειο. Τι να πω, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε, Νικόλεστη. Ήταν χαρά μας και τιμή μας που έδωσες το παρόν σε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση δική που είχαμε. Μου χαρά, δική μου. Και είναι μια συνταγή που δεν γίνεται να χάσει. Δηλαδή, δεν έχουμε γνωρίσει και νεότερους σκηνοθέτη. Εγώ δεν ξέρω. Α, τι ωραία. Πάντως, να ξέρετε ότι στις πρόβες πάντα λέμε από αυτό που κάνουμε είναι ένα αιώνιο παιχνίδι. Δηλαδή, θέλουμε να μένουμε παιδιά μέσα από το θέατρο. Γι' αυτό υπάρχει και το ρήμα παίζω. Παίζω θέατρο και όχι κάνω. Το παίζω είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, λίγο ο σκηνοθέτης, ο Νικορέστης Χανιωτάκης, λίγο η Μαρία Τζομπανάκη, λίγο η εταιρεία Μυθοδία που μετά και από μία διετία επιτυχιών στη μίδια του Μποστ ουσιαστικά επιστρέφει με το συγκεκριμένο έργο «Ματωμένος γάμος». Καταπληκτική παράσταση. Όλο αυτό δείχνουν, φίλες και φίλοι, αρκεί σήμερα εσείς, φίλοι στα Χανιά, να δώσετε το παρόν και αύριο και από την Κυριακή πλέον εδώ στο Ηράκλειο. Και μετά έπονται και Λασίθι και Ρέθυμνο. Βέβαια. Δεν θα έχει κανένας μας παράπονο. Ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Να είστε καλά. Επιτυχία. Ευχαριστώ για την πολύ θετική ενέργεια και να σας ευχαριστώ πολύ. Το εννοούμε, το νιώθω. Την αγάπη μας την κυρία Τζομπανάκη, να το μεταφέρω. Θα μεταφέρω οπωσδήποτε. Σήμερα που θα τη δείτε, είμαι σίγουρος. Σήμερα, αύριο σίγουρα θα τη δείτε. Θα τη δω, θα τη δω. Μιλάμε συνέχεια με τη Μαρία.